Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω την Garmin Dashcam Mini 2. Πρόκειται για μια κάμερα ασφαλείας αυτοκινήτου, η οποία προσαρμόζεται πολύ εύκολα με μαγνητική στήριξη και αυτοκόλλητη επιφάνεια στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου και βοηθάει φυσικά σε περίπτωση που γίνει κάποιο ατύχημα στην διαλεύκανση του ατυχήματος. Πήρα την απόφαση να εγκαταστήσω κάμερα στο αυτοκίνητό μου, καθώς ενώ οδηγώ 15 χρόνια, έτυχε σε μία μέρα να έχω δύο τροχαία ατυχήματα. Και μία κάμερα σαν αυτήν θα μπορούσε να βοηθήσει στην διαλεύκανση του ατυχήματος και φυσικά να βγει πιο γρήγορα το πόρισμα. Για να δούμε λοιπόν τι περιέχεται στην συσκευασία. Εδώ βλέπουμε την κάμερα, είναι πάρα πολύ μικρή σε μέγεθος, τοποθετείται στο παρμπρίζ αφού αφαιρεθεί αυτή εδώ η μεμβράνη, θα το δούμε σε επόμενο βίντεο πώς γίνεται η εγκατάσταση της κάμερας. Όσον αφορά τα τεχνικά της χαρακτηριστικά, έχουμε ανάλυση 1080p και ευρυγόνιο φακό 140 μοιρών, μπορεί να καταγράψει 140 μοίρες άνοιγμα, το οπτικό πεδίο μπροστά στο αυτοκίνητο, μέγιστη ανάλυση 1920x1080 pixel, στα 30 καρέ το δευτερόλεπτο, έχει τη δυνατότητα φωνητικών εντολών, χειρισμού με φωνητικές εντολές, καθώς και δυνατότητα σύνδεσης με Wi-Fi και Bluetooth για κάποιες λειτουργίες στις οποίες είναι απαραίτητη η εγκατάσταση της αντίστοιχης εφαρμογής στο κινητό. Να πούμε ότι δεν έχει δυνατότητα σύνδεσης, δυνατότητα καταγραφής του στίγματος GPS όπως αρκετά μοντέλα, ενώ επίσης λόγω του κόστους και του μεγέθους λειτουργίες όπως για παράδειγμα η αποφυγή σύγκρουσης ή η υποβοήθηση διατήρηση λωρίδας δεν υπάρχουν στο συγκεκριμένο μοντέλο. Είναι το πιο προσιτό και βασικό μοντέλο της Garmin. Υπάρχει όμως η δυνατότητα σύνδεσης με το Wi-Fi και εφόσον η κάμερα είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος στο αυτοκίνητο, καθ' όλη τη διάρκεια κατά την οποία είναι παρκαρισμένο το όχημα, μπορεί να καταγράψει και στατικά πλάνα σε περίπτωση που για παράδειγμα γίνει κάποιο ατύχημα ενώ το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο, καταγράφει μέσω του αισθητήρα επιτάχυνσης που έχει ενσωματωμένο στο εσωτερικό της πλάνα από το συμβάν. Επίσης να πούμε ότι έχει την λειτουργία επανεγγραφής του και διαγραφής του τελευταίου ενός λεπτού. Γι' αυτό το λόγο είναι εγκεκριμένη στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, στα οποία λόγω της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση και αποθήκευση υλικού κατά τη διάρκεια της οδήγησης όσον αφορά τους δημόσιους χώρους. Για να δούμε λοιπόν τι άλλο περιλαμβάνεται στην συσκευασία της Garmin. Εδώ έχουμε κάποιες οδηγίες σύνδεσης με τον υπολογιστή. Υπάρχει βέβαια η εφαρμογή, θα το δούμε αργότερα. Μέσω της εφαρμογής γίνεται η μεταφορά του υλικού που έχει καταγραφεί στο κινητό. Και επίσης υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης κάρτας microSD, η οποία φυσικά καταγράφει, στην οποία αποθηκεύονται τα βίντεο ή φωτογραφίες. Επίσης έχουμε ένα καλώδιο το οποίο είναι απαραίτητο για την τροφοδοσία της κάμερας από το κύκλωμα 12 βολτ του αυτοκινήτου, είναι μέσω USB και φυσικά το USB συνδέεται με τον
adapter για τον αναπτήρα στο αυτοκίνητο και παρέχει την αντίστοιχη τάση τροφοδοσίας ούτως ώστε να λειτουργήσει η κάμερα. Όπως βλέπουμε εδώ έχουμε και ένα δεύτερο καλώδιο σύνδεσης, προφανώς πιο κοντό, και φυσικά ένα δεύτερο στήριγμα, μια δεύτερη βάση στήριξης για το Parbreeze. Και σαν τελευταίο οδηγίες χρήσης, το γνωστό βιβλιαράκι στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι λειτουργίες της κάμερας, οδηγίες για την τοποθέτηση και τα λοιπά και τα λοιπά σε διάφορες γλώσσες. Στο επόμενο βίντεο λοιπόν θα δούμε τη σύνδεση της κάμερας με την αντίστοιχη εφαρμογή στο κινητό, καθώς και την εγκατάσταση στο αυτοκίνητο.